Απορρίπτει τη συμφωνία Αθήνα-Σκοπίων ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας. Την χαρακτήρισε εθνική ήττα, την οποία, όπως τόνισε, δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει με κανέναν τρόπο. Η θέση μου είναι οριστική και τίποτα δεν θα την αλλάξει, ούτε πιέσεις, επιρροές και εκβιασμοί. Δεν θα στηρίξω ή θα υπογράψω αυτό το επιβλαβές κείμενο της συμφωνίας σας. Είπα σε Ζάεφ και Δημητρόφ πως η συμφωνία αυτή είναι κακή και αντιπροσωπεύει την εγκατάλειψη των πάγιων κρατικών μας θέσεων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στις δύο τελευταίες συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών και αφορούν τη μία αλλαγή του συντάγματος και την ονομασία Erga Omnes. Ο πρόεδρος της χώρας τόνισε πως το ΔΕΛΕΑΡ της ένταξης Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν δικαιολογούν την επικύρωση μιας τέτοιας συμφωνίας. Το κείμενο αυτής της συμφωνίας είναι μία ήττα για την δημοκρατία της Μακεδονίας. Με αυτή τη συμφωνία δεν αλλάζει μόνο η συνταγματική ονομασία, αλλά και το προήμιο, καθώς και τα άρθρα του συντάγματος με αναφορές και όρους που προέρχονται από το όνομα Μακεδονία. Οι ρήξεις στις σχέσεις του Προέδρου με την κυβέρνηση στα Σκόπια προκαλούν εύλογο προβληματισμό για τις επερχόμενες εξελίξεις.